Κυρίες και κύριοι, ξανά μαζί σας. Στο παζλ απόψε, όπως σας είπα και λίγο πριν, θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Ιωαννίνων, Παντελή Κολόκα, κυρίως για το προσφυγικό. Κύριε Κολόκα, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στο παζλ. Καλησπέρα, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε κύρια για το προσφυγικό, όχι μόνον. Όμως, είστε ο εκπρόσωπος του Δήμου Ιωαννιτών στο συντονιστικό για το προσφυγικό. Σήμερα έχουμε και νέες αφίξεις. Έχουν έρθει περίπου 200 νέοι πρόσφυγες. Θα πάμε σε όλα, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Θα ήθελα να αρχίσουμε με την κεντρική διαχείριση του προσφυγικού. Τι άποψη έχετε για τον σχεδιασμό, υπάρχει σχεδιασμός για το χειρισμό, χαμογελάτε? Κοιτάξτε, έχει ανακοινώσει, το έχω πει και άλλη φορά δημόσια, ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Μουζάλας, ότι το προσφυγικό αποτελεί σεισμό, πλημμύρα και φωτιά ταυτόχρονα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο σχεδιασμός του κράτους είναι μόνο πλημμύρα. Μάλιστα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας σχεδιασμός. Δεν υπάρχει γενικά από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης κανένας σχεδιασμός. Υπάρχει μόνο η τακτική του εθνιδιασμού. Θα μπορούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό, με μια λελογισμένη κατανομή του αριθμού των προσφύγων, τουλάχιστον αυτών που φαίνεται ότι θα εγκλωβιστούν στην Ελλάδα, να μπορέσει να τη διαχειριστεί το σύστημα και ακόμη και μέσα σε αυτή την λέλαπα της κρίσης, της οικονομικής. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και υπάρχει και η κρίση. Αλλά λέτε, θα μπορούσε να γίνει οπωσδήποτε κάτι καλύτερο από αυτό που ασφαλώς, εξελίσσεται. Έτσι ώστε τουλάχιστον να περιορίσουμε τις απώλειες, και για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την, σε αυτή την εξαθλίωση, σε αυτή την, την ποταπή μεταχείριση από την ίδια τη ζωή, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Μπορούμε ωστόσο, παρόλα τα πάρα πολλά προβλήματα που έχουμε, με την αλληλεγγύη που δείχνουν οι πολίτες, με την αλληλεγγύη που έχουμε ως αυτοδιοικητικά όργανα, συγκροτημένα, χωρίς να επιδεινώνουμε το πρόβλημα και για τους ίδιους και κυρίως και για τους δικούς μας συμπολίτες. Μάλιστα. Και αυτό είναι το μέλημά μας. Η ζωή πράγματι δείχνει σε αυτούς τους ανθρώπους το σκληρό της πρόσωπο. Εμείς όμως τι κάνουμε είναι το ζητούμενο. Εσείς τι περιμένετε περισσότερο από εδώ και πέρα από την κεντρική διοίκηση? Η συνεργασία σας είναι ελάχιστη έως καθόλου? Δεν υπάρχει συνεργασία? Συνεργασία με τον Βίτσα. Γίνεται προσπάθεια, επικοινωνία υπάρχει. Αλλά όταν βλέπεις ότι ακόμη και. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ότι, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, υπάρχουν κάποιοι τοπικοί βουλευτές που αγωνίζονται. Ναι. Υπάρχουν τα στελέχη που αγωνίζονται. Ακόμη και εκείνοι πολλές φορές βρίσκονται σε έναν ευνηδιασμό. Και αυτό το λέει και η ίδια πραγματικότητα. Ναι. Υπάρχει ένας αγώνας από τα θεσμικά αυτοδιοικητικά όργανα, τα οποία επιχειρούν να έχουν την καλύτερη δυνατή ενημέρωση αλλά και τις παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαμορφωθεί η κατάσταση. Ένα άλοθη δίνεται στο Βίτσα. Ότι είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που ούτε αυτός δεν μπορεί να σχεδιάσει. Κανένα άλοθη. Θα μπορούσε να σχεδιάσει καλύτερα. Όχι μόνο στον κύριο Βίτσα, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Ναι. Που έχει αναλάβει τη διαδικασία. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί να βλέπουμε αυτές τις τραγελαφικές καταστάσεις. Τον κλαυσίγελο των δηλώσεων ότι ή παρετείται ή ρίχνω την κυβέρνηση. Και από την άλλη, να βλέπουμε ότι αυτός ο αριθμός των ανθρώπων, οι οποίοι με τον τρόπο που ήρθαν από το καλοκαίρι, με το ότι πνίγονται παιδιά, μικρά παιδιά στο Αιγαίο, και το ότι φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε διεθνείς διαβουλεύσεις και να παίρνουν τα αποφάσεις οι οποίες είναι για τα μάτια του κόσμου και δεν τηρούνται, και ουσιαστικά με αυτόν τον αριθμό να μην μπορούμε να το διαχειριστούμε, ακριβώς γιατί αρκεί να δει κανείς πόσα χρήματα. Θα μπορούσαμε με ένα καλύτερο σχεδιασμό. Μπορούσαμε να διαχειριστούμε πολύ καλύτερα. Ασφαλώς, ασφαλώς. Γι' αυτό και εμείς σε τοπικό επίπεδο το λέγαμε από καιρό πριν. Αυτό είναι αλήθεια. Από το φθινόπωρο. Αυτό το επιβεβαιώνω. Είναι αλήθεια. Συνεδριάσαμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μπέγκα, και με κάποια στελέχη του Δήμου, μια ομάδα 3-4 ανθρώπων, και προβληματιστήκαμε πολύ για τα επερχόμενα προβλήματα από τον Οκτώβριο. Και είπαμε από τότε, το ανακοινώσαμε δημόσια τον Νοέμβριο, και είπαμε ότι κύριοι, δυστυχώς τα πράγματα δείχνουν, οι δικές μας εκτιμήσεις δείχνουν ότι δεν θα αποφύγουμε το πρόβλημα. Μπορούσαν να προβλεφτούν όλα αυτά, λέτε. Μπορούσαν να, τουλάχιστον να έχουμε προλιάνει τα πράγματα, αλλά και εμείς μέχρι ένα σημείο μπορούσαμε. Κάνατε, γιατί υπήρχαν και αυτοί που θέλανε να κάνουν μικροπολιτική και ούτε λίγο ούτε πολύ να μας καταλογίσουν ότι εμείς λέμε στους πρόσφυγες ελάτε εδώ. Μάλιστα, μάλιστα. Ακόμη θα μπορούσαν να μας πούνε ότι προκαλούμε και τον πόλεμο στη Συρία. Μάλιστα, μάλιστα. Κάνατε μια αναφορά στον Καμένο λίγο πριν. Τι άποψη έχετε για τον Μουζάλα? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο άνθρωπος έχει προσπαθήσει να κάνει πολύ σημαντική Φαίνεται δουλειά. Μια σοβαρή περίπτωση. Οι περισσότεροι λένε αυτό. Έκανε ένα τραγικό λεκτικό φραστικό σφάλμα. Έτσι διεθνή, γιατί τώρα παραδέχθηκε ότι είναι σφάλμα. Το σφάλμα το λέει και ο Καμένος τώρα. Μην με συγκρίνετε. Μην με βάζετε στην ίδια κατηγορία. Θα μου πείτε την άποψή σας για τον Καμένο που διαφαίνεται ιδιαίτερα από το όλο θέμα.
Έχει εκτεθεί ο κύριος Μουζάλας, ο οποίος βγήκε και ζήτησε συγγνώμη για το απαράδεκτο φραστικό του λάθος, αλλά περισσότερο έχει εκτεθεί ο κύριος Καμένος. Τι άποψη έχετε για τον Υπουργό Άμυνας, τον Παναγιώτη Καμένο? Ο χειρισμός του το τελευταίο χρονικό διάστημα και όλες αυτές οι αλλαγές, στις οποίες ενώ στην αρχή έδειχνε ότι έχει μια διαφορετική πολιτική στάση, την οποία την είχε και σημαία, και από ό,τι φαίνεται από τα ίδια του τα στελέχη, έχει διαμορφωθεί έτσι η κατάσταση που έχουν απογοητευτεί παταγωδώς για το γεγονός ότι έχουν γίνει απίστευτες οβιδιακές μεταμορφώσεις σε ό,τι αφορά τις αρχές και τις αξίες που τόσα χρόνια ευαγγελίζεται και μέσα στη Βουλή και στις διακηρύξεις του. Το τελευταίο, ωστόσο, με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, όχι γιατί δεν έριξε την κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί με κλούβιους πυροβολισμούς να κάνεις το τζάμπα μάγκας. Μάλιστα. Πάμε όμως να δούμε το μείζον. Πιστεύετε ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα να εγκλωβιστούν τους επόμενους μήνες εδώ πολύ περισσότεροι πρόσφυγες, 200.000 ίσως και παραπάνω? Βλέπετε να λειτουργεί στο τέλος της ημέρας η συμφωνία ή θα υπάρξει διόγκωση του προβλήματος όσον αφορά στη χώρα μας? Πιστεύω ότι θα υπάρξει διόγκωση του προβλήματος, δεδομένου ότι από τη στιγμή που δεν υπήρξε η προετοιμασία και ο σχεδιασμός και με δεδομένο ότι όσο περνάει ο καιρός, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που θα υπάρχουν από τις αυτοδιοικητικές κοινότητες αλλά και από τις συλλογικότητες κατά τόπους προκειμένου να εξομαλύνουν την κατάσταση, δυστυχώς υπάρχει η λογική του ότι εκεί που τα πράγματα στρώνουν, ας πάμε κι άλλους. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Ήδη έχω καταγεγραμμένη την πληροφορία και επικοινώνησα το απόγευμα και με τον στρατηγό της αστυνομίας και με τον ταξίαρχο της ταξιαρχίας για μια πληροφορία που έχω γραπτή για ότι αυτό το διάστημα στον Πειραιά υπάρχουν τάσεις και ομάδες και με τον ηλεκτρονικό και με έντυπο τρόπο όπου παροτρύνουν τους πρόσφυγες να μπουν στα λεωφορεία, να τους ξεσηκώσουν για να έρθουν στον Κατσικά που βρίσκεται κάπου στα Ιωάννινα, γιατί εκεί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και ζήτησα ποιοι αυτό είναι το πράγμα. Ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν αυτό? Μπορεί να είναι η πολιτεία που θέλει οπωσδήποτε να αδειάσει τον Πειραιά. Εκεί η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Είναι στη διάθεση οι πληροφορίες που έχω, γιατί είναι γραπτή πληροφορία, είναι στη διάθεση της ελληνικής αστυνομίας και εδώ στη διάθεση του στρατηγού. Πιστεύω θα γίνει η έρευνα και σύντομα θα ξέρουμε πού, πώς και γιατί γίνεται. Δεν το κάνει η πολιτεία αυτό. Δεν το κάνει η πολιτεία. Δεν είναι η πολιτεία η ίδια λέει ότι φύγεται από την Ιδωμένη και από τον Πειραιά, γιατί οι συνθήκες στα κέντρα προσφύγων είναι καλύτερες. Έτσι αλλιώς. Και αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό είναι αλήθεια. Και η Ιδωμένη και ο Πειραιάς πρέπει να διάσουν. Αυτό είναι έσχος που συμβαίνει. Και ορθώς το κάνει. Οι συνθήκες είναι άθλιες. Το θέμα είναι όμως ότι αν υπάρχουν πληροφορίες όχι από την πολιτεία αλλά από κάποιους κύκλους, όχι απαραίτητα μη κυβερνητικές οργανώσεις, μπορεί και για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Η πληροφορία λοιπόν λέει ότι κάποιοι στο λιμάνι του Πειραιά δίνουν στρεβλές πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατούν σε κάποια κέντρα, όπως είναι το δικό μας, ότι εδώ είναι το ιδανικό κέντρο με air condition και με πολύ ωραία σπίτια. Δυστυχώς για να έρθουν εδώ. Μάλιστα. Και όσο εμείς θα παλεύουμε, όσο εμείς θα βγάζουμε το νερό από τη βάρκα, τόσο θα γεμίζει με τρύπες. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε νέες αφίξεις, να ξαναπώ. Περίπου 200 νέοι πρόσφυγες θα είναι από απόψε στα Γιάννενα. Πόσοι είναι στον Κατσικά είναι οι πρόσφυγες, μαζί με αυτούς που... Είναι χίλιοι συν πλήν, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σταθερή καταμέτρηση καθημερινά. Φεύγουν γιατί είναι πολλοί κάποιοι. Οι οποίοι φεύγουν, είναι πολλοί που φιλοξενούνται από κάποιες οικογένειες, ελεύθεροι πολίτες είναι. Είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν προσπάθεια να επιστρέψουν στην Αθήνα. Είχαν συγγενικά τους πρόσωπα τα οποία όταν ήταν να έρθουν δεν τους επέτρεψαν να τα δουν στην Αθήνα. Μας έχουν πει για ιστορίες οι οποίες συγγενικά τους πρόσωπα ήρθαν από τη Γερμανία ή από άλλες χώρες όπου θέλουν να τους παραλάβουν για να τους πάρουν εκεί. Γιατί κακά τα ψέματα σχεδόν κανένας τους δεν θέλει να μείνει εδώ. Ο σκοπός τους δεν είναι να μείνει σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό είναι ίσως το άδικο. Ότι γίνεται κάτι για το οποίο κανείς δεν το θέλει. Ούτε οι ίδιοι που είναι εδώ. Αν και η συμπεριφορά τους είναι τέτοια που εκφράζουν ευγνωμοσύνη για τη στάση τη δική μας, ούτε και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε κάτι τέτοιο. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να συνυπάρξουμε αρμονικά για να... Τι εθνικότητες υπάρχουν? Κυρίως είναι κυρίως Σύριοι, Ιρακινοί, κάποιοι Κούρδοι και Αφγανοί.
Ναι, παιδιά υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά. Είναι 400 τόσα τον αριθμό. Μάλιστα. Είναι πολλά τα παιδιά. Μάλιστα. Υπάρχουν Αφγανοί, λέτε έτσι. Είχαμε ένταση χθες βράδυ στον Πειραιά. Είχαμε τραυματισμούς, είχαμε ευρείες σειράξεις. Εδώ υπάρχουν κάποια μικρότερα βέβαια, γιατί θα το μαθαίναμε περιστατικά. Υπάρχει ένταση κάποιες στιγμές της μέρας. Σε έναν καταβλισμό από ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα. Σε έναν καταβλισμό που οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Σε έναν καταβλισμό που αντιλαμβάνεστε ότι η ήδη από πριν αρνητικότητα που έχουν μεταξύ τους οι ομάδες πολλαπλασιάζει την ένταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει έκτροπα. Σοβαρά, δεν έχουν υπάρξει έκτροπα. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί έχει γίνει στο βαθμό που μπορούμε, έχει γίνει μια δουλειά από πολλούς ανθρώπους. Ξέρετε, πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να αποδίδουμε τα το κέσαρι το κέσαρι. Βλέπω στρατιωτικούς από την πρώτη μέρα που ήταν εκεί, της δικής μας μεραρχίας, να δουλεύουν 18 ώρες το 24ωρο. Ανελιπώς, βλέπω βαθμοφόρους ανθρώπους, υψηλόβαθμα στελέχη, να ανεβαίνουν πάνω στα στρατιωτικά αυτοκίνητα, προκειμένου να οι ίδιοι να βοηθήσουν στην διανομή του φαγητού, ώστε να μην μείνει κανένας χωρίς να έχει φάει, και κυρίως τα παιδιά. Και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι να το παλεύουν και νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίζουμε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, και είναι άλλο πράγμα η κεντρική διοίκηση και το Υπουργείο το πώς χειρίζεται το θέμα και άλλο αυτό που βλέπουμε εδώ. Βλέπω την αστυνομία νυχθημερών να προσπαθεί να δει πώς μπορεί μέσα από τη συνεργασία να περιορίσουμε τα προβλήματα. Και ξέρετε κάτι, επειδή πολλές φορές ακούγονται πολλά. Ο λόγος για τον οποίο όλοι έχουμε πέσει κατά πάνω από όλους τους χώρους. Και είναι γιατί εκτός, πέραν από το πολύ σημαντικό, την πολύ σημαντική παράμετρο που είναι η ανθρωπιστική στάση και η αλληλεγγύη, θέλουμε να περιορίσουμε τα προβλήματα που εκ των πραγμάτων δημιουργεί μια τέτοια κατάσταση στην ευρύτερη κοινωνία. Και ίσως να κατηγορούμαστε και γι' αυτό, αλλά η ανησυχία μας είναι πώς να περιορίσουμε αυτό το οποίο αναπτύσσεται, όπως είναι η υγειονομική βόμβα. Εδώ θα πάμε τώρα και τι γίνεται για όλα αυτά. Λέτε εντάσεις δεν υπάρχουν. Προσέξτε, γιατί πρέπει να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Όχι, εντάσεις δεν υπάρχουν. Δεν θα το κλείσουμε για τον εξής λόγο. Ναι, εντάσεις ναι. δεν υπάρχουν, συμβάλλει και κάτι άλλο σε αυτό. Πάντως, αν συνεχιστούν οι συνθήκες εκεί, η ανθρώπινη φύση είναι έτσι. Αν ζει για πολύ καιρό σε δύσκολες συνθήκες, σε άγριες συνθήκες, αγριεύει. Προσέξτε όμως, γιατί και πολλές φορές. Πρέπει να καλυτερεύσουμε οπωσδήποτε τις συνθήκες. Αποφεύγουμε να αναφερόμαστε και σε καλές πρακτικές που συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και είναι πολύ σημαντικό. Θέλω από καρδιάς να το κάνω, να ευχαριστήσω ανθρώπους οι οποίοι στο πρώτο χρονικό διάστημα της, από όταν ήρθαν εδώ οι ομάδες των προσφύγων, οι εθελοντικές ομάδες για τη συλλογή βοήθειας, ξεκινώντας από το συντονισμό από την κυρία Μπακόλα, η οποία μαζί με την κυρία Μέγα, οι οποίοι επερέβησαν τον εαυτό τους και οργανώσαμε μαζί με τις ομάδες αλληλεγγύης, το φόρουμ αλληλεγγύης, τους παγουρίστας, την ΑΔΔΗ, τους υπαλλήλους του Δήμου και της περιφέρειας, ανθρώπων πολλών, συλλογικότητες. Ξεχνάω σίγουρα τον Ερυθρό Σταυρό, φυσικά, ο οποίος είναι ο πυλώνας και ο στυλοβάτης αυτών των διαδικασιών. Έχει πολύ σημασία και πρέπει να το κάνω. Σωστά, πρέπει να τους ευχαριστήσω σωστά, δημόσια. Κάνετε, ναι. Διαγράφηκε μια πάρα πολύ καλή πρακτική, η οποία τι έκανε, κύριε Ντόκα. Έκανε με τέτοιο τρόπο την καταγραφή και τη διανομή αυτό το χρονικό διάστημα, ώστε δεν είδατε εικόνες με σηκωμένα χέρια απελπισμένων ανθρώπων να ζητάνε από κάτω κάτι να πάρουν στα χέρια τους. Όπως σε άλλα κέντρα είδαμε, ναι. Δεν πήγε η παραμικρή βοήθεια των συμπολιτών μας χαμένη. Ούτε καρφίτσα δεν έμεινε εκτός του προορισμού της, όπως ακριβώς προβλέπεται να πάει μέσα στις σκηνές. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει, είδα κύριε Ντόκα, ανθρώπους από τελείως διαφορετικούς πολιτικούς χώρους να είναι μαζί και να συνεργάζονται. Και αν έτσι συνεργαζόμαστε σε όλα τα θέματα και στα δικά μας, θα είναι πολύ, πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό. Αυτή λοιπόν η καλή πρακτική αυτή τη στιγμή, η σκητάλη αυτής της πρακτικής μεταδίδεται στον ΟΚΠΑΠΑ που έχει το υπαλληλικό προσωπικό και θα, εντός του καταβλισμού και με την παρουσία του εκεί, θα δώσει τη δική του μάχη προκειμένου να πάρει, να φέρει τα αποτελέσματα για να μπορέσει τουλάχιστον στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί δεν θα μπορέσει σε καμία περίπτωση αυτή η διαδικασία και η λειτουργία του συγκεκριμένου καταβλισμού να λειτουργήσει μόνο
με την εθελοντική προσφορά. Έτσι, δεν μπορεί έτσι, κάθε έτσι, εβδομάδα και κάθε έτσι, μήνα έτσι, η τοπική κοινωνία. Έτσι, δεν έχει αυτές τις αντοχές. Έτσι είναι. ΜΚΟ. Έχουμε ζητήσει λοιπόν. ΜΚΟ, μιας και μιλάμε για αυτούς που στηρίζουν, για τους ανθρώπους που είναι εκεί και στηρίζουν. Θέλω να μιλήσουμε για ΜΚΟ και μετά να πάμε. Έρχομαι και στο θέμα του ΜΚΟ αμέσως. Πρέπει να πω ότι από την πλευρά του Δήμου Ενητών έχουμε κάνει μια έντονη προεργασία σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για να μπορέσουν να γίνουν με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν στον καταβλισμό προσλήψεις μέσω του ΟΑΕΔ ανθρώπων και μέσω ΑΣΕΠ, το ξεκαθαρίζω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, μέσω ΑΣΕΠ το συντομότερο δυνατόν ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν και να μπορέσει το πράγμα να λειτουργήσει καλύτερα. Γιατί δεν μπορεί μόνο στου εθελοντέ. Θα τρέξουν κάποια προγράμματα. Όχι μόνο θα προγράμματα. Τον κόσμο, ειδικά για του καταβλισμού. Αυτό έπρεπε να το έχει κάνει η κυβέρνηση. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ΜΚΟ, τι άποψη έχετε? Ακούω πολλά, και... ακούω πολλά για τις ΜΚΟ, ακούγονται πολλά στο δημόσιο διάλογο. Εσείς τι άποψη έχετε και για τις κυβερνητικές οργανώσεις? Και πολλά από αυτά είναι δικαιολογημένα. Πολλά από αυτά, ωστόσο, είναι αδικαιολόγητα. Είναι, ο αετός είναι πουλί και πετάει. Ό,τι είναι πουλί και πετάει δεν σημαίνει ότι είναι αετός, που σημαίνει ότι υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες πραγματικά συνεισφέρουν και υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες δεν συνεισφέρουν και εκμεταλλεύονται. Στην προκειμένη περίπτωση, και θα έχετε ακούσει και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο και τον ομιλούντα, ότι λέμε όχι στις ΜΚΟ και στα δημοτικά συμβούλια, αλλά σε εκείνες τις ΜΚΟ λέμε όχι στα λαμόγια. Και λαμόγια υπάρχουν σε τέτοιου είδους οργανώσεις. Το ξεκαθάρισμα μπορεί να γίνει. Ένας έλεγχος, θα σας πω, αυτή τη στιγμή. Η διάκριση είναι εύκολη. Αυτή τη στιγμή στον Κατσικά είναι εγκατεστημένη τουλάχιστον ξένη ΜΚΟ, γιατί ΜΚΟ είναι και δικές μας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι και η Κιβωτός του κόσμου και εδώ στα Γιάννη και οι γιατροί χωρίς σύνορα. Εμείς απευθυνθήκαμε σε αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις κατευθείαν όταν είχαμε την ενημέρωση ότι θα υπάρξει το πρόβλημα εδώ. Γιατροί χωρίς σύνορα. Γιατροί του κόσμου. Οι οποίοι μάλιστα προχθές ήρθε μία νταλίκα την οποία την είχαμε προετοιμάσει, η οποία ήταν γεμάτη κουβέρτες, τη διαμοίρασαν οι εθελοντές μαζί με τη συνεργασία των ανθρώπων που ήταν μέσα. Η συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση που είναι μέσα στον καταβλισμό δείχνει καλά στοιχεία και υπάρχουν οι πληροφορίες που έχουν για την Ισπανική, για την Olvidados, η οποία στην Ισπανία η δράση της, και δίνω το όνομα για να ψαχτεί και οι πληροφορίες, συνεργάζεται με την Καθολική Εκκλησία στην Ισπανία, αλλά και με την Ορθόδοξη Εκκλησία, για πολλά χρόνια, δίνοντας φαγητό προς τους άπορους ανθρώπους, και μάλιστα αυτό σημαίνει και η λέξη Ισπανική Ολβιδάδος, είναι οι εγκατελειμμένοι άνθρωποι. Μόνο είναι και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Αυτή τη στιγμή για καμία. Κατσικά, ποιες άλλες βρίσκονται? Κοιτάξτε, είναι ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος είναι ο στυλοβάτης κάθε δραστηριότητας και πρέπει να είναι αυτονόητος ο σεβασμός και η παραδοχή. Ότι ο Ερυθρός Σταυρός και ειδικά στη δική μας περιοχή επιτελεί θεάρεστο έργο. Ωραία, ωραία. Είναι μια Ισπανική, αυτή που σας ανέφερα, μια μικρή, η οποία είναι περισσότερο εθελοντές, είναι 4 άτομα οι οποίοι όλη την ημέρα μαγειρεύουν. Ελληνική. Ελληνική είναι να έρθει η ελληνική ΜΚΟ, η οποία μάλιστα είναι μια ΜΚΟ την οποία την έχει βραβεύσει και ο πρώην πρόεδρος της, ο κύριος Παπούλιας στην προηγούμενη θητεία, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι να έρθει μία Σουηδική. Όλες αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ξέρετε, έχουν το δικαίωμα να είναι στους καταβλισμούς. Έτσι δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι δουλεύει και πρέπει, για να το ξεκαθαρίσω στον κόσμο, και δώστε μου σας παρακαλώ το χρόνο. Κάντε το. Διότι... ο κόσμος είναι καχύποπτος. Είναι καχύποπτος και είναι δικαιολογημένο. Εμείς τον μοναδικό έλεγχο που κάνουμε είναι από πληροφορίες που μπορούμε να συλλέξουμε, γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε να τους επιβληθούμε. Έχουμε το δικαίωμα μόνο είτε να συνεργαστούμε ή να μην συνεργαστούμε. Αυτή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ, προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία επιτελεί και εκείνη πολύ σωστή δουλειά. Οι ίδιοι συνεργάζονται μαζί σας. Πρέπει να πω, οι ΜΚΟ συνεργάζονται, τα μέλη της ΜΚΟ συνεργάζονται μαζί σας. Οι συγκεκριμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι εκεί συνεργάζονται μέχρι τη στιγμή αυτή που μιλάμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Σας έλεγα λοιπόν ότι επειδή είναι και ευθύνη και της αποκεντρωμένης διοίκησης και υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία και η αποκεντρωμένη διοίκηση και ο κύριος Μιχελάκης, οφείλω να πω ότι σε πάρα πολλά θέματα, αθόρυβα, ίσως επειδή δεν είναι και πολιτικό πρόσωπο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ και οφείλω να το πω. Ο συντονισμός γενικά είναι καλός. Στο συντονιστικό η συνεργασία που έγινε πρόσφατα. Είναι καλή, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλη η αναμπουμπούλα προέρχεται από τους ευνηδιασμούς, προέρχεται από άλλες αποφάσεις, από αμφίσιμα μηνύματα.
Πάμε στα προβλήματα του Κατσικά. Πάμε στα προβλήματα του Κατσικά. Ναι. Αποχετευτικό. Ναι. Υγιεινή. Αποχετευτικό. Που θα μπορούσατε σαν Δήμος Ιωαννιτών να το τρέξετε πιο γρήγορα. Λένε πολλοί. Μεταξύ αυτών και εγώ. Πού βρίσκεται το αποχετευτικό? Κοιτάξτε, το αποχετευτικό ήδη έχει γίνει η μελέτη, γιατί ξέρετε ότι. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Όχι μόνο είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Αυτό ήταν και ο λόγος που είχαμε όλη αυτή τη δημόσια αντίδραση στο σημείο. Γιατί πραγματικά αποτελεί μια υγειονομική βόμβα. Αυτό το έχουμε πει. Ωραία, πού βρισκόμαστε, πώς προχωράμε. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει η μελέτη από τις υπηρεσίες του Δήμου, της ΔΕΙΑΗ και όλων των μελετητών που εμπλέκονται. Κατευθύνεται άμεση ανταπόκριση και του κυρίου Νάστου ως πολιτική προστασία και του κυρίου Κατριτζίδη για το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Αλλά στο θέμα του αγωγού, η μελέτη. Ήδη μόνο για τον αγωγό και για ό,τι χρειάζεται και είναι 130.000 ευρώ. Mm. Υπάρχει ένα ισχυρό αίτημα από το Δήμο Ιωαννιτών για να μπορέσουν να καλυφθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί δεν μπορούν κατευθείαν να τα είναι. Ο Δήμος Ιωαννιτών λέει ότι έχει χρήματα απόθεμα. Έχει αποθεματικά. Γιατί δεν βάζει κάποια χρήματα και θα μου πείτε αυτό κάποια στιγμή σημαίνει. Θα φύγουν οι πρόσφυγες, θα μείνει το έργο. Αλλά από τη στιγμή που έχει αποθεματικά, γιατί δεν τα βάζει εκεί? Επιτρέψτε σε μια έκτακτη ανάγκη. Αν μπορείτε, πείτε μου. Δώστε μου τη δυνατότητα να σας πω ότι. Είναι σημαντικό όμως. Είναι σημαντικό να απαντήσουμε. Ωραία, πάμε. Θα είναι πιο σημαντική η απάντηση. Προσπαθούμε λοιπόν πέρα από την πίεση που υπάρχει προς το κεντρικό κράτος, γιατί δεν μπορούν όλα να τα απομίζονται οι φορολογούμενοι δικοί μας δημότες. Και από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, όπου εδώ ήταν χθες ο κύριος Μλάντεν Κακούτσα, με τον οποίο είχαμε σύσκεψη και ζητήσαμε την δέσμευσή τους και θέλουμε να μας την κάνει γραπτός, ότι αυτά τα έξοδα θα καλυφθούν άμεσα από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Μάλιστα. Και περιμένουμε να δούμε και τη γραπτή του δέσμευση. Αυτές είναι οι δικές μας κινήσεις. Και ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι και μη κυβερνητικές οργανώσεις δώσαν την υπόσχεση και θέλουν άμεσα και αυτές να βάλουν τα χρήματα τα οποία παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, ώστε να γίνουν οι ταντούς, οι τουαλέτες, αυτές που πρέπει, γιατί έχουν άλλες συνήθειες και άλλη κουλτούρα οι πρόσφυγες στο πώς χρησιμοποιούν τους χώρους υγιεινής, ώστε να μπορεί να περιορίσουμε την υγειονομική βόμβα, και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει σύντομα. Θεωρώ ότι το κράτος θα καθυστερήσει πάρα πολύ να απαντήσει θετικά. Άρα λοιπόν, οι άλλοι οδοί είναι οι οποίοι μπορούν να μας οδηγήσουν, χωρίς ωστόσο να επιβαρύνουμε τους δικούς μας πολίτες. Εάν καθυστερήσουν όμως και αυτοί. Εάν καθυστερήσουν και αυτοί, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Γιατί 2.500 άνθρωποι. Γιατί δεν βάζετε από το αποθεματικά, ξαναλέω. Κάποια στιγμή πρέπει να το σκεφτείτε και αυτό. Όλα είναι υποσκέψη. Πλην όμως, επειδή τα αποθεματικά του Δήμου και επειδή γενικά, όπως ξέρετε, στα οικονομικά του Δήμου τα πράγματα έχουν έρθει ίσα βάρκα, ίσα νερά, δεν θα πρέπει να υπάρχει αλόγιστη χρήση. Και με τόση ευκολία. Θα μπορούσε να γίνει με τόση ευκολία, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει. Δεν είναι ευκολία. Είναι μια έκτακτη ανάγκη. Υγειονομική βόμβα τη χαρακτηρίσατε. Υγειονομική βόμβα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Καθόλου ευκολία. Και είναι ότι θα πρέπει να λυθεί άμεσα στις επόμενες μέρες. Και δεν λύνεται ούτε με το πότε θα περιμένεις απαντήσεις από το κεντρικό κράτος. Αυτό είναι έτσι. Έχετε είναι ξεκάθαρο. Περιμένουμε την δέσμευση και μάλιστα. Και αυτό είναι το σημαντικό, θα το ξεχνούσα από την πίεση που μου ασκείτε, να το πω. Έτσι πρέπει. Το θέμα είναι να μην παραλείψω να πω σημαντικά πράγματα που πρέπει να ακούσουν οι πολίτες. Θα πείτε αυτά ζητούμε που θέλετε παρέμβαση... να πείτε, αλλά πρέπει να πιεστείτε. Είστε καλός όταν πιέζεστε. Είμαι καλός, πρέπει να το πω και εσείς πολύ καλός το να πιέζετε. Δώστε μου τη δυνατότητα να πω λοιπόν ότι αν αυτές οι παραχωρήσεις γίνουν και γίνουν οι εγκαταστάσεις, ζητήσαμε την δέσμευση και ζητούμε και την δέσμευση από το Υπουργείο, ώστε ο χώρος του Κατσικά. Αυτός ο χώρος όπου θα υπάρχει ο καταβλισμός, να γίνει ο κωκός, να γίνουν τα μπάνια και όλοι αυτοί οι χώροι υγιεινείς, αλλά να δεσμευτεί το Υπουργείο εγγράφως από τώρα ότι όλος αυτός ο χώρος, αμέσως μετά τη φυγή των προσφύγων, μάλιστα, που ελπίζουμε να είναι σύντομα και για αυτούς, να παραχωρηθεί στο Δήμο με έτοιμες εγκαταστάσεις, να μπορεί να γίνει ένα αθλητικό κέντρο, να μπορούν να γίνουν 5 πράγματα τα οποία θα τα επωφεληθεί αμέσως μετά η κοινωνία. Τη περιοχή εκεί που τραβάει όλη αυτή την πίεση. Αυτό πρέπει να είναι αυτονόητο δικαίωμα του Δήμου Ιωαννιτών. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ πολύ λίγο ξανά μαζί σας. 31 και μία δεν θα μείνει ούτε μία. Θα μου πεις επιτέλους τι δεν θα μείνει. Μέσκασες. Δεν θα μείνει καμία ηλεκτρική συσκευή απόλυτη με τέτοιες προσφορές στη Welcome Stores. 5η 31 Μαρτίου και Παρασκευή 1 Απριλίου γιορτάζουμε 5 χρόνια Welcome Store στην Ελλάδα και οι τιμές εκμηδενίζονται. Θες φτηνό, πάρ' το πάμφθινο. Θες επώνυμο, πάρ' το και αυτό στο κόστος. Θες και νέα προϊόντα, αλλά και δώρα.
έλα να σου δείξουμε την ανανεωμένη μας γκάμα σε smartphone καθώς και τις νέες κουζινομηχανές της Moulinex και διεκδίκησε να είσαι εσύ ένας από τους 22 τυχερούς που θα κερδίσουν 2 κουζινομηχανές Moulinex, 10 smartphone Samsung, Lenovo και Dougie και 10 hands-free Marley συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 31 και 1 στη Welcome Stores για να μείνει και τίποτα. Καλά, πριν εσύ δεν είπες ότι δεν θα μείνει τίποτα. Για να μείνει και κανένα ευρώ στην τσέπη μας, καημένε. Welcome Stores, η ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Στα Ιωάννινα με 2 καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 και Κοραή 4. Τώρα και στο Facebook. Ειδικά για το διήμερο, ανοιχτά 9 με 9. Boosys Security Services. Η εταιρεία Boosys Security δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες ασφαλείας από το 2003. Σκοπός επιχείρησής μας είναι η παροχή πιστοποιημένων συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας, όπως συστήματα συναγερμού, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, συστήματα παγίδευσης εμπορευμάτων, χρηματοκιβώτια και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Διαθέτουμε επίσης ένα άρτιο εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για την ασφάλειά σας. Boosys Security Services. Είμαστε δίπλα σας. Λεωφόρος Γράμμου 49, Ιωάννινα, 26 51 0 60 860, www.boosys.gr. Μη χάνεις το χρόνο σου. Πάρε στα χέρια σου την πιο ισχυρή δύναμη χορτοκοπτικά Steel. Τώρα μόνο από 169 ευρώ. Steel, παγκόσμιο κύρος. Steel, διαθέσιμα μόνο στο επίσημο δίκτυο αντιπροσώπων. Προσοχή στις απομιμήσεις. Αφή Δρούβη, 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κόνιτσα στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 61 177. Από 5η έως Σάββατο σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελλομάς, με βγάλ όλη μέρα γάλα 1 λίτρο 99 λεπτά και όλες οι συσκευασμένες φέτες 30% φθηνότερα. Γκούντα ή Ένταμ τυρί για τόστ 3,49 το κιλό. Ελβίβ προϊόντα περιποίησης και Εξελάνς βαφές μαλλιών 50% φθηνότερα. Όλα τα χοιρινά κρέατα 20% φθηνότερα. Κρις Κρις τόστιμο σταρένιο ή ολικής 1+1 δώρο. Ελλομάς ελαιόλαδο Χανίων 5 λίτρων μόνο 18,99. Όλα τα Dixan σκόνη και όλα τα Dixan υγρό 50 μεζούρες μόνο 6,99. Ελλομάς, η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Βρείτε τις προσφορές στα σούπερ μάρκετς Παπαγεωργίου, αποκλειστικό μέλος του Ελλομάς στα Ιωάννινα. Ποιότητα που μας αξίζει. Ευχαριστούμε τη Μαρία, το Γιάννη, τη Δήμητρα, την Άννα, το Βασίλη, τον Μιχάλη, την Αλίκη, τον Ηλία. Ευχαριστούμε τα 15.000 παλιά και νέα μέλη μας που στήριξαν την τράπεζα όλων των υπηρετών. Μαζί συνεχίσουμε. Μαζί μεγαλώνουμε. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. 35 χρόνια. Η μοναδική σας τράπεζα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξανά μαζί σας. Μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, συζητάμε με τον Αντιδήμαρχο Ιωαννίνων Παντελή Κολόκα, κύρια για το προσφυγικό, αλλά όχι μόνον. Λοιπόν, κύριε Κολόκα, είχαμε μείνει στα προβλήματα. Είχαμε κόψει τη συζήτηση εκεί που μιλούσαμε για τα προβλήματα στον Κατσικά, μιλήσαμε για το αποχετευτικό. Τι άλλα προβλήματα υπάρχουν? Κοιτάξτε, καταρχήν καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που υπάρχουν σκηνές και κάτω χαλίκι, αν αυτό το πράγμα δεν λυθεί σύντομα, ασφαλώς και θα υπάρχει νευρικότητα. Ήδη είχαμε και αυτή τη δέσμευση από τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, ότι μπορούν να εγκρίνουν και να προεγκρίνουν, και το περιμένουμε γραπτός αυτό, ελπίζω ο Σονούπο να έρθει στα χέρια μας, ότι μπορούν να φέρουν κοντέινερ για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εκεί, ώστε να αντικαταστήσουν τις σκηνές. Δηλαδή, για τι αριθμό μιλάμε? Για τουλάχιστον να μπορούν να στεγαστούν οι πιο ευπαθείς, τουλάχιστον 500 άτομα. Έτσι. Συν το γεγονός ότι υπάρχει το χάγκερ που έγιναν οι κινήσεις από εμάς, από τη Δημοτική Αρχή σε σχέση με τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, που εδώ και αρκετό καιρό το ζητάμε. Και αυτό θα έρθει. Είναι να έρθει, αλλά και αυτό θέλει μια προεργασία. Θέλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, θέλει μια διαδικασία, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Είναι μια τεράστια κατασκευή, η οποία θα ωφελήσει και αυτή τα μέγιστα. Επίσης, πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνεισφορά από συντοπίτη μας, ο οποίος υπήρξε για πολλά χρόνια διπλωματικός ακόλουθος, γενικός πρόξενος Αφρικής, Αφρικανικών χωρών. Είναι ο κύριος Λάμπρος, ο οποίος είναι από εδώ. Από το Κοστίτσι Ιωαννίνων. Ωραία. Ο οποίος προσφέρεται να φέρει το δικό του τροχόσπιτο, το οποίο από ό,τι μου περιέγραψε είναι κάτι παραπάνω από τροχόσπιτο, στην μια αγορά 5 περίπου άλλων από εδώ που υπάρχουν τροχόσπιτα, τα οποία δεν είναι για... είναι απλά κλειστοί χώροι, έτσι, δεν έχουμε... Μην φανταστείτε ότι θα κάνουμε πεντάστερες εκεί κατασκευές.
ώστε τουλάχιστον οι έγκυες γυναίκες. Είναι διαφορετικό να έχεις ένα πανί πάνω από το κεφάλι σου και διαφορετικό να έχεις. Σκεφτείτε, μας λένε οι γιατροί. Ένα τροχόσπιτο. Μας λένε ένα τροχόσπιτο έτσι αλλιώς. Ναι. Οι παιδίατροι ότι με το κρύο δεν μπορούν να ξεντύνουν τα παιδάκια που είναι άρρωστα, γιατί ξεντύνοντάς τα μέσα στο κρύο, επιδεινώνει την κατάστασή τους. Οι γυναίκες που έχουν προβλήματα. Πρέπει να τρέξουν φύσεις. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μένουν τουλάχιστον αυτοί μέσα σε έναν κλειστό τουλάχιστον χώρο και όχι στις σκηνές οι οποίες είναι ευάλωτες από πάρα πάρα πολλά πράγματα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή μέχρι το αύριο το πρωί θα πρέπει να λέμε για τα προβλήματα που υπάρχουν στον Κατσικά. Να. Προσπαθούμε να τα επιλύσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα. Είναι μεγάλη ανάγκη να μην υπάρχουν άλλοι ευνηδιασμοί. Πρέπει να σταθεροποιηθεί ο ρυθμός των ανθρώπων εκεί. Ποιος θα είναι ο ρυθμός, κύριε. Κοιτάξτε να δείτε, ο διαγωνισμός για την σύντηση είναι 2.500 περίπου ανθρώπων. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε σύμπλην. Από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει για κάποιο άτομα και σήμερα ήρθαν κι άλλοι. Με 2.450 άτομα. Είναι μεγάλο. Είναι ένα μεγάλο κάπ. Ξέρετε ότι όταν μας ανακοινώθηκε ότι θα έρθουν 5.000 άνθρωποι περίπου, ενώ συζητούσαμε γενικά, υπήρχε μια συζήτηση, υπήρξε άμεση κλίση για το συντονιστικό από τη μεραρχία, όπου έπρεπε να παραβρεθώ με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, σε 10 λεπτά έπρεπε να είμαι εκεί, και ο απερχόμενος ταξίαρχος μας είπε ότι έχει εντολή να φτιάξει καταβλισμό 5.000 ανθρώπων. Ή μας βοηθάτε κι εσείς, ή σας παρακαλούμε, μη μας εμποδίζετε. Είναι εντολή στο στρατιωτικό χώρο, είτε μπορείτε είτε δεν μπορείτε. Έχει αυτή την εντολή ο άνθρωπος και κατευθείαν μπήκαμε στη διαδικασία. Οπότε είχαμε μόνο μία επιλογή, να συμβάλλουμε τουλάχιστον να υπάρξει μια κάποια. Πάντως σχετική... και 2.500 άνθρωποι είναι πολύ. Γι' αυτό το πρέπει να τρέξετε για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα. Πρέπει οπωσδήποτε να τρέξετε. Εδώ σε σχέση με άλλους καταβλισμούς, τα προβλήματα είναι και με τέτοιου είδους κατάσταση. Γιατί σε άλλους καταβλισμούς έχουν άλλες συνθήκες, άλλες σκηνές, έχουν περισσότερα containers, έχουν χώρους πολύ διαφορετικούς. Όχι σε τέτοια Έχετε σημεία. Επισκεφθεί άλλους Βεβαίως, έχω στη Νέα Καβάλα στο. Ναι. Είναι πολύ καλύτερα εκεί τα πράγματα. Ασφαλώς. Είναι πολύ, πολύ καλύτερος ο χώρος και ο καταβλισμός. Άρα πρέπει είναι να τρέξουμε έξω, εδώ πολύ έξω, πιο γρήγορα. Πρέπει να τρέξουμε. Για να υποδεχτούμε και τους υπόλοιπους. Είναι σαφές ότι η επιλογή του χώρου ήταν εντελώς ακατάλληλη. Μάλιστα, τα έχουμε πει. Τώρα είμαστε εδώ. Εδώ και υπάρχουν και συντοπίτες. Και ο κύριος Βατζιώτης από τον Κατσικά έχει εκδηλώσει την επιθυμία μέσω του Προέδρου της κοινότητας να συνεισφέρει. Και σιγά σιγά μπορούμε να το μαζέψουμε εφόσον θα ξέρουμε τι έχουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε. Εμείς δηλώσαμε εξ αρχή ότι είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε φιλοξενία. Δεν θα είμαστε αφιλόξενοι. Και δηλώσαμε επίσης ότι είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τη βοήθεια των συμπολιτών μας. Με τη βοήθεια λοιπόν των συμπολιτών μας, των εθελοντών, οι οποίοι δουλέψαν εξαιρετικά, ανταποκριθήκαμε το πρώτο χρονικό διάστημα σε έναν παντελώς ακατάλληλο καταβλισμό. Τώρα, με όλες αυτές τις δυνάμεις που έρχονται και τις βοήθειες, μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι βλέποντας ότι βελτιώνεται η κατάσταση να μην έρχονται από πάνω, από την οι διοικήσεις από το κεντρικό κράτος και να μας τα αναστατώνουν όλα. Για κάντε ένα σχόλιο για τη σύντηση η οποία πήγε με δημοπρασία σε κάποιους από την Κόρινθο, σε ένα κέντερινγκ από την Κόρινθο. Έχω ακούσει ήδη αντιδράσεις από τον εμπορικό κλάδο εδώ, τον τοπικό, στα Γιάννενα. Κοιτάξτε. Θα ήθελα να ακούσω ένα σχόλιο από εσάς. Έχουμε πει πολλές φορές από πριν ότι μια ορθή διαχείριση αυτής της κρίσης, αυτού του προβλήματος του προσφυγικού, μπορεί να επιφέρει και ένα θετικό πρόσημο. Οι οργανώσεις που βρίσκονται τώρα στον καταβλισμό, βασική αρχή και το ζητήσαμε για να τους βοηθήσουμε, είναι να ψωνίζουν από την τοπική αγορά. Και πραγματικά ψωνίζουν από την τοπική αγορά. Και οι άλλες που θα έρθουν, το ζητούμε και στο βαθμό που έχουμε τη δυνατότητα το απαιτούμε, το κύριο μέρος των αγορών που κάνουν είναι από την τοπική αγορά. Στις πρώτες ύλες, στα είδη πρώτης ανάγκης, όλα αυτά που χρειάζονται, εν πάση περιπτώσει, για να φροντίσουν, σε εισαγωγικά το φροντίσουν, ή και χωρίς εισαγωγικά, όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχουν στον καταβλισμό. Από την άλλη, και για μας ευχής έργων, είναι και τη σύντηση για τους ανθρώπους που ξέρουμε, που από εδώ θα κινηθεί η κατάσταση, γιατί σε εμάς είναι το πρόβλημα. Πρέπει από εδώ να είναι οι πρώτες ύλες, από εδώ να είναι οι άνθρωποι που θα δουλέψουν, γιατί εμείς έχουμε το πρόβλημα. Όχι ότι οι άλλοι δεν είναι Έλληνες. Έλληνες είναι και συνέλληνες είναι. Όμως θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη συνεργασία και περισσότερη ηρεμία με την τοπική κοινωνία, το οποίο είναι απαραίτητο συστατικό για την συμβίωση και, αν θέλετε, για το μεγαλύτερο πρόβλημα που έρχεται μετά και για το οποίο ο Δήμος Ενετών έχει αναφερθεί, που είναι το μείζον θέμα της ένταξης.
Εφόσον τι λέει η τοπική κοινωνία σε αυτή τη φάση. Η τοπική κοινωνία έχει δείξει ένα μεγαλείο αλληλεγγύης. Εκεί, στην περιοχή του Κατσικά. Έχει δείξει ένα μεγαλείο αλληλεγγύης. Από την άλλη όμως, επειδή όλα κρέμονται από μια κλωστή, είτε από ένα συμβάν που μπορεί να συμβεί, είτε από μια φήμη που μπορεί να προκύψει, είτε από ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να το δημιουργήσω εγώ και να το χρεωθεί κάποιος άλλος, ένας πρόσφυγας ενδεχομένως, ή όντως να συμβεί κάτι, καταλαβαίνετε ότι όλα είναι τόσο σύνθετο θέμα. Το θέμα του προσφυγικού προβλήματος, που λύνεται μόνον όταν δεν υπάρχει μικροπολιτική από κανέναν, όταν υπάρχει συνεργασία από όλους, ακριβώς όπως γίνεται στις συνθήκες πολέμου. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και από αυτούς που ακονίζουν τα μαχαίρια για να εμφανίζουν μικροπολιτικές συμπεριφορές σε τοπικό επίπεδο, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μπορεί να προσφέρουν. Να σας πω κάτι, και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπω τον κύριο Τσόλη, ο οποίος είναι συνέχεια προσπαθεί τον συνάδελφό σας να συνδράμει. Προχθές Δημοτική Σύμβουλη και άλλοι που δεν τους έχω δει, και η κυρία Γιώτη και άλλοι. Ωραία. Υπάρχει πολλοί κόσμος που βοηθάει και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Είπαμε για την τοπική κοινωνία. Απ' την άλλη, υπάρχει εσκροκέρδια κάποιων από την τοπική κοινωνία εις βάρος των προσφύγων. Έχω ακούσει περιστατικά. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας περιστατικά. Ναι. Στη δική σας αντίληψη, έχει πέσει κάτι τέτοιο. Τι λέτε. Περιστατικά εννοείται να υπάρχουν αντιμαχίες. Εσχροκέρδειας κάποιων που πουλούν έχουν υπάρξει, προϊόντα έχουν υπάρξει, στους πρόσφυγες. Έχουν υπάρξει καταγγελίες για τέτοιου είδους συμπεριφορές μεμονωμένα, οι οποίες ωστόσο έχουν ερευνηθεί. Ήδη είναι πολλοί και τα σωματεία για τα οποία αφορούν τους επαγγελματικούς χώρους είναι καταπέλτης προς την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Και η αστυνομία κάνει την έρευνά της και στο βαθμό που μπορούμε και εμείς και η περιφέρεια, δεν υπάρχει περίπτωση, εφόσον θα πέφτουν στην αντίληψή μας, να αφήνουμε τέτοια πράγματα να Μάλιστα. συμβαίνουν. Μάλιστα. Έτσι. Ακούω ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό, ή τέλος πάντων, ένα ψάξιμο για χώρους στεγασμένους, για να υπάρξει μεταφορά σε ένα, δύο, τρεις, πέντε μήνες αυτών των ανθρώπων σε στεγασμένους χώρους. Το είχε πει εδώ και κάποιες μέρες και σε μένα η βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη. Γίνεται μια προσπάθεια. Εννοείται για να πάνε 2.500 άνθρωποι σε στεγασμένο χώρο. Κάποιοι. Σε ένα δεύτερο χρόνο δεν πείθομαι ότι να μεταφερθούν σε στεγασμένους χώρους. Υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Γίνεται έλεγχος αυτή τη στιγμή, διεξάγεται έλεγχος στα κτίρια της Παιδόπολης, στην Ελεούσα. Ωστόσο, αυτό ενδεχομένως και πολύ πιθανόν να μην είναι για τους ανθρώπους που είναι στο... Αλλά θα το δούμε. Για άλλους πρόσφυγες πολύ που θα έρθουν. Αυτή τη στιγμή οι 2.500 άνθρωποι, κάποιοι που έχουν την προθυμία να μεταφέρουν τους ανθρώπους εκεί, στο σπίτι τους, βέβαια αυτά θα είναι πολύ λίγοι στον αριθμό. Υπάρχουν ακόμη και μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να νοικιάσουν οι ίδιες σπίτια, έχουν τα χρήματα, όσο και να ακούγεται παράξενο. Ναι, υπάρχουν τα χρήματα, έτσι υπάρχουν γίνεται η χρηματοδότηση αυτή είναι από την Ένωση. Δηλαδή, πυροβολισμό στον αέρα είναι εύκολο να κάνει οποιοδήποτε και να μην. Ναι. Έχουν τα χρήματα για να νοικιάσουν σπίτια για αυτούς. Ναι. Και θα μπορούσε αυτό να γίνει και μέσω μιας αναπτυξιακής, εφόσον υπήρχε σε εμάς. Να μπορεί να συμβάλλουμε σε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες λύσεις, σε εισαγωγικά, αλλά θεωρώ μεγάλος χώρος για να στεγάσει 2.500 άνθρωποι, εφόσον θα είναι 2.500 άνθρωποι στον καταβλισμό του Κατσικά. Αυτό πολύ δύσκολο θα συμβεί. Κρίση. Να έρθουμε τώρα στην κρίση, στην οικονομική. Αναφερθήκατε πολλές φορές στη συζήτησή μας σε αυτή. Είστε απεσιόδοξος ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση από αυτή την κυβέρνηση, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, κύριε Κολόκα, ναι, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Ναι. Δεν θα αντιμετωπιστεί η Όχι. κρίση, θα οξυνθεί, θα επιδεινώνεται. Πείτε μου το σκεπτικό σας. Γιατί. Γιατί καταρχήν υπήρξε μια απίστευτη ανακολουθία σε αυτά τα οποία διακήρυτε και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Δέχομαι το επιχείρημα ότι δεν είναι αυτοί που τα δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό όμως δεν νομιμοποιεί τους ανθρώπους να κάνουν εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτά που οι ίδιοι όλα αυτά τα χρόνια υποστηρίζανε με τον πιο στεναρό τρόπο ότι αποτελούν τη λύση. Κάνουν ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Άρα και οι ίδιοι δεν πιστεύουν. Και η μεγαλύτερη απόδειξη σε αυτό. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επί πολλά χρόνια αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ και ιδεολογικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι βγήκαν και ζήτησαν. ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Εκφράζονται με το χειρότερο τρόπο και με φράσεις τις οποίες ούτε και εγώ που θέλω να κάνω αντιπολίτευση μπορώ να χρησιμοποιήσω. Μάλιστα. Γιατί είναι πολύ, πολύ ακραίες και δεν βοηθούν το δημόσιο διάλογο τουλάχιστον εν απουσία και ενός εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ εδώ να τις χρησιμοποιήσουν. Έχουν δίκιο. Έχετε πιστεί ότι έχουν δίκιο.
Όταν, μπορεί να μην με πείθει η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί ανέκαθεν έβλεπα με τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόταν και παρότι έχει, τουλάχιστον στις διακηρύξεις, έχει σταθεί πιστή. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν με έπειθε. Αλλά δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον κύριο Γλέζο. Μάλιστα. Έτσι, ο οποίος να ζητάει συγγνώμη. Απ' την άλλη, η Νέα Δημοκρατία έχει αξιόπιστη εναλλακτική σε αυτή τη φάση. Κοιτάξτε. Με τον νέο πρόεδρό της. Έχει αυτή τη στιγμή αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για την έξοδο από την κρίση. Κοιτάξτε, βάλτε κάτω ή θα έχουμε με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι με οποιαδήποτε κυβέρνηση τα μνημόνια θα είναι εδώ. Υπάρχει ένα εξής απλό ερώτημα. Η κατάσταση σε σχέση με 1,5 χρόνο πριν έχει επιδεινωθεί προς το χειρότερο, ενώ φαινόταν ότι μπορούσε να πάει προς το καλύτερο. Σας το λέω εγώ που δεν μου είναι και πολύ συμπαθής ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν όμως καλύτερα τα πράγματα. Ήταν. Έδειξε σε κάθε περίπτωση ότι ακόμη και με τη στάση που κρατάει στο προσφυγικό, δείχνει ότι ενώ αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να επιδεινώσει τα πράγματα, για σκεφτείτε αυτή την προσφυγική κρίση να την αντιμετώπιζε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση ή σε συγκυβέρνηση με το Πασόκ, όπως ήταν πριν, τι θα γινόταν τώρα, τι καταγγελίες θα γινότανε, τι πόλεμοι θα γινότανε, τι στο δρόμο θα είχαν βγει. Η στάση που έχει κρατήσει ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν για να επιδεινώσει τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή τα άλλα κόμματα, που το ξαναλέω, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για που έχουμε φτάσει εδώ, το παραδέχομαι. Ωστόσο, η στάση που έχουν κρατήσει και που κρατούν και αυτή τη στιγμή, ακόμη και σε σχέση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που λέγεται προσφυγικό, είναι τέτοια που δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, δεν είμαστε εδώ μόνο για να συμβάλλουμε στην καταστροφή, απλά και μόνο για να δικαιωθούμε από την πτώση του όριμου φρούτου. Για πείτε μου, αν θα είστε υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις ερχόμενες εκλογές. Όποτε και αν αυτές γίνουν. Όποτε τότε θα μπορώ να δούμε τα δεδομένα. Το σκέφτεστε. Εντάξει, ασφαλώς και το σκέφτομαι. Εάν στις διακηρύξεις που έχουν μέχρι τώρα υποθεί από τον κύριο Μητσοτάκη, οι οποίες με βρίσκουν σύμφωνο, γιατί ήταν ακριβώς και οι ίδιες διακηρύξεις τις οποίες είχε πει και ο κύριος Τζιτζικώστας, τον οποίο υποστήριζα. Αν αυτές οι διακηρύξεις εφαρμοστούν στη Νέα Δημοκρατία, είμαι αισιόδοξος να πιστεύω, έχω την αισιοδοξία ότι πραγματικά μπορεί να αλλάξει τη δομή που την έχει αναλάγει να την αλλάξει τη δομή της η Νέα Δημοκρατία, ώστε να μπορεί να αποτελεί αξιόπιστη παρουσία και να μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το πρόβλημα. Άρα, σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία που περιγράφετε, σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, θα είστε υποψήφιος. Αν μου προταθεί. Είναι και αυτό. Εντάξει. Εκφράζετε προθέσεις πρώτα. Τα ψηφοδέλτια. Έτσι δεν είναι. Τα ψηφοδέλτια. Θα εκφράσετε την πρόθεσή σας. Σύμφωνα με τις διακηρύξεις, θα βγαίνουν μέσα από τους ίδιους τους, από τη βάση των ανθρώπων. Και όχι ούτε από τους κουμπάρους, ούτε από τις κουμπάρες, ούτε από τους νονούς. Όπως γινόταν, ούτε από κανέναν. Όπως γινόταν μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα γινόταν ποιος θα εγκατασταθεί στη συγκρού, στα σκαλιά. Και ποιος έχει τον κολλητό και τον άνθρωπο έχει που θα βοηθήσει. Έχει αλλάξει αυτό, λέτε, σε επίπεδο θεωρίας τουλάχιστον. Δείχνει ότι πάει να αλλάξει. Ναι. Και οπότε θα έχετε την πρόθεση να συμμετάσχετε. Αν ισχύσει και με προκρίνουν οι πολίτες στα δεδομένα όμως, το πότε θα γίνουν οι εκλογές και με ποιους όρους. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, αυτό που ρωτώ είναι τη δική σας πρόθεση. Ναι, δεν έχω πλέον την πρεμούρα, απλά και μόνο για να είμαι υποψήφιος, μόνο και μόνο γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να μπορέσω να γίνω βουλευτής. Γιατί πολλοί γίνανε βουλευτές και εδώ και ξαφνικά η πορεία έδειξε για τους ανθρώπους που το σύστημα. Δεν έχει νόημα. Το λέω γενικά. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, ξέρετε ότι σε 2 μήνες το 2012 υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν καμία ανασχόληση με την πολιτική και με τα κόμματα που δημιουργήθηκαν, όπως ήταν η ΑΝΕΛ τότε, στη συνέχεια το Ποτάμι προσφάτως, ξαφνικά γίνανε βουλευτές. Και τώρα πια έχουν φύγει ξανά από την πολιτική ζωή. Δεν θέλω για κάτι τέτοιο. Για ποιο ονόματα, κανονικά. Μα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Υπάρχουν βουλευτές από άλλες περιοχές. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Στις δημοκρατίες έτσι γίνεται. Εδώ ή θα έρθουν πολλοί διάτοντες αστέρες, ή θα υπάρχουν κάποιοι που έχουν κλειδώσει τις έδρες στη Βουλή. Είστε υπέρ των πολλών ετών. Τη παραμονή πολλών ετών από κάποιον. Όχι. Στην κεντρική σκηνή. Άρα, συμφωνώ με αυτή τη διακήρυξη τη ομάδα. Να έρχεται και να φεύγει κανεί. Μα εδώ φύγανε σε ένα χρόνο, γι' αυτό μιλάμε. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν σε ένα χρόνο και φύγανε. Ήταν έτσι. Μιλάω για την οκταετία που θα πρέπει να είναι το μέγιστο της εισφοράς όπως γίνεται. Εν κατακλείδη, στη νέα δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εσείς, εάν... Έχει ενδιαφέρον για μένα, ναι. Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Εάν όλα αυτά που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι εξαγγελίες γίνουν πράξη, θα σας ενδιαφέρει να είστε υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό μου λέτε συμπερασματικά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να κάνω και μια αναφορά.
στις προσφωνήσεις Αβγενάκη. Δημιουργήθηκε πολύ θόρυβος. Ήρθε ο Αβγενάκη, σας προσφώνησε. Δεν προσφώνησε κάποιος από την ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία, από την παράταξη της κεντροδεξιάς στο Δήμο, αν μπορεί να πει κανείς. Επίσης, δεν προσφώνησε και κάποιους άλλους παλιότερους υποψήφιους βουλευτές. Παρεξηγήθηκαν κάποιοι, έκαναν δηλώσεις. Χαμογελάτε. Εντάξει, δεν πήρα θέση τότε δημόσια και δεν ήθελα να πάρω με όλα αυτά που ακουστήκαν, μόνο και μόνο γιατί αυτά τα θεωρώ ίσονο σημασία προβλήματα. Θα μπορούσα να είχα καθυστερήσει να το κάνω σε μια επόμενη συνάντηση, ώστε να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα εφόσον κάποιοι το έχουν. Ο κύριος Αβγενάκης είχε έναν πολύ μεστό λόγο σε αυτά στα οποία είπε και στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα πρέπει να κρατηθεί. Τώρα, όλα αυτά που ακουστήκανε για επιτρόπους, για όποιοι θέλουν να κάνουν τον επίτροπο, μάλιστα, οπουδήποτε μπορούν να το κάνουν, είτε στο, υπάρχουν χώροι για να κάνει ο καθένας τη διαλογή και τον επίτροπο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ, εκεί είμαστε όλοι το ίδιο. Είναι συγκεκριμένες οι πορείες. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει κανείς, είναι ή εμφανίζεται ως ανεξάρτητος, ή εμφανίζεται ως έχουν το χρήσμα, ή εμφανίζεται ως άνθρωπος ο οποίος θέλει να επιβουλεύεται καταστάσεις και να αποφασίζει, ως συνιστώντας εδώ μία τοπική καμαρίλα, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, καταστρέφει τον άνθρωπο τον οποίον θέλει να υποστηρίξει. Και αυτό το έχουμε δει. Αυτό λοιπόν το οποίο έχω να πω είναι πείτε ότι... Πείτε μου κανένα όνομα όμως εδώ όσον αφορά τις τοπικές καμαρίλες. Ονόματα. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Δεν μιλάτε δεν μόνο θέλω, σε μένα, μιλάτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Μιλάω στον κόσμο, αλλά ο κόσμος μόνο που θέλει να ακούει ονόματα. Δεν θέλει να ακούει, θέλει να ακούει, θέλει να ακούει τέτοια στιγμή. Έχει βαρεθεί να ακούει γενικές και κουβέντες. Δεν ανταποδίδω, μάλιστα, σε όλο αυτό το οποίο ακούστηκε τότε. Ναι. Εγώ ξέρω, στο κλείσιμο, και όταν ο κύριος Αβγενάκης έκοψε την πίτα, είπε ότι το πρώτο ήταν της Εκκλησίας και το δεύτερο κομμάτι ήταν του πρόσφυγα. Και η Νέα Δημοκρατία, η πάλι ποτέ συντηρητική Νέα Δημοκρατία, έχει αλλάξει σε πάρα πολλά ζητήματα. Και θεωρώ και με κάνει αισιόδοξο να πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα. Έχει υποθεί ότι επειδή οι χώροι πλέον έχουν διευρυνθεί, υπάρχουν άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ οι οποίοι δεν είναι όπως ήταν πριν. Δείτε την κατάρρευση, και τη δημοσκοπική, αλλά και την ποσοστία, την εκλογική κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ. Καλά, διαλύθηκε, ναι. Δείτε, το ίδιο δεν θα πρέπει να συμβεί στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρχει ένας χώρος τέτοιος, αξιόπιστος, ώστε το εκλογικό σώμα των ανθρώπων από 18-40, το οποίο καθορίζει πλέον τα πράγματα, είτε με τη συμμετοχή τους, είτε με την αποχή τους, να έχει κάποιο λόγο να συμμετέχει, γιατί με την οργή που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, θα δίνουν ένα υπόστρωμα και ένα εφαλτήριο στις κυβερνήσεις όπως είναι αυτή που έχουμε τώρα, να μπορεί μέσω ψευδών υποσχέσεων και φλιναφημάτων να μπορεί να βρίσκεται πολύ εύκολα στην εξουσία. Δείτε πόσες φράσεις έχουν υποθεί προεκλογικά από την παρούσα κυβέρνηση και έχει συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Δείτε τι συνέβη με αυτό το δημοψήφισμα παροδία. Ο κόσμος λοιπόν στην οργή του για οτιδήποτε άλλο επιμένει εκεί. Αν αυτό το πράγμα δεν το διεκδικήσει... Εκλογές βλέπετε σύντομα. Παίζει πάντοτε εκλογές. Ξέρετε ότι όλοι οι παράγοντες αυτή τη στιγμή εκλογές δεν θέλουν. Παρότι υπάρχει ζητά, πρόβλημα. Ζητά όμως εκλογές πλέον. Ζητά και επίσημα. Ζητά γιατί βλέπει, ότι τα πράγματα οδηγούνται σε απελπιστικές συνθήκες. Και ζητά εκλογές γιατί βλέπει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα πλέγμα τέτοιων συνθήκων ώστε να ασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτή τη διάτρητη κατάσταση και εικόνα που υπάρχει αυτή τη βλέπετε στιγμή στη εκλογές, χώρα. Λοιπόν. Μόνο από ατύχημα. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν θέλω αυτό να το χρονικό διάστημα. Δεν θέλω Σεπτέμβριο να θα σε δούμε. Αυτή τη φάση... Μέχρι τότε, μόνο από ατύχημα ότι μπορεί μάλιστα να συμβούν πράγματα και καταστάσεις τις οποίες μπορεί να είναι απρόβλεπτες και οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε εκλογές. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη φάση σε ευρύτερη, πιο αναλυτική κουβέντα για την πολιτική επικαιρότητα, για τις πολιτικές εξελίξεις. Μόνο ένα σχόλιο θέλω τοπικό για την ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία. Από ό,τι όλα δείχνουν, ξεκινάνε κάποιες εσωπαραταξιακές εκεί διαδικασίες. Πώς βλέπετε αυτή τη διαδικασία, αυτές τις διαδικασίες? Το χρωστούσε νομίζω αυτό στον εαυτό της η δημοτική πρωτοπορία. Άργησε. Αν το είχε κάνει, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για εκείνη. Αλλά καλή αργά παρά ποτέ. Από εκεί και πέρα. Θα μπει ζήτημα αρχηγίας εκεί. Δεν γνωρίζω. Να. Δεν γνωρίζω και απλώς είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε. Πλέον πώς είναι η άλλη παράταξη. Με την ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία. Με πολλούς ανθρώπους έχω εξαιρετική σχέση. Όπως έχω, και με ανθρώπους, έχω και με ανθρώπους. Θα σας πω. Όπως έχω και με ανθρώπους από τις άλλες παρατάξεις και τις αριστερές
και όσες βρίσκονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πλέον αυτά στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί και πρέπει να εξαλειφθούν. Ναι, ναι. Διαφορετικά δεν πάμε μπροστά. Βασική μου επιδίωξη, σέβομαι τον Νίκο τον Κόντα. Ξεκάθαρα πράγματα. Και έχω κάθε λόγο να μην είμαι εκείνος ο οποίος θα συμμετέχει στην οποιαδήποτε, αν θέλετε, πολιτική ανθρωποφαγία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Γκόλογο. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς. Περισσότερο εσάς, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.